μας έχουν τον Στέλιο Κίτσκο. Σε ευχαριστούμε θερμά που είσαι εδώ. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Αυτή ήταν την νίκη. Δεύτερος φιλικός αγώνας. Πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας φυσικά από μια ομάδα που σε λίγο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της και μετέχει στους ομίλους Champions League. Τη σκέψη σου για αυτό το οποίο είδες, για αυτό το οποίο παρουσιάσατε σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, καμία σχέση στο επίπεδο από την Breeze και με το προηγούμενο φιλικό. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στην προετοιμασία, όλα αυτά είναι φιλικά και εμείς από κάθε παιχνίδι, εκτός ότι θέλουμε να κερδίσουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα θετικά και να βελτιώσουμε τα αρνητικά κομμάτια στο παιχνίδι μας. Στέλιο, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ που προσπαθείτε να παρουσιάσετε βάσει αυτών των οποίων σας ζητάει και ο προπονητής σας? Είναι ένας ΠΑΟΚ που θα είναι απόλυτα πειθαρχημένος στο παιχνίδι. Προσπαθούμε εμείς να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να μην παρασυρώμαστε και νομίζω ότι άμα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο που δουλεύουμε, θα είμαστε αρκετά καλοί στο πρωτάθλημα και όλη τη χρονιά. Σήμερα είδαμε δύο πρόσωπα. Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο από μια ομάδα η οποία δημιουργούσε αλλά της έλειπε τον γκολ. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια πολύ πιο σχετικά ήρεμη και όχι με τόσο πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην αντίπαλη περιοχή. Όχι ότι δεν υπήρχε προσπάθεια. Ενδεχομένως ανέβασε και τη δική του προσπάθεια ο αντίπαλος. Αλλά είχε την ουσία. Είχε τα δύο γκολ, αυτά τα οποία έδωσαν τη νίκη. Αυτό και ως αποτέλεσμα και ως εικόνα γενικότερα αυτής της αναμέτρησης, τι σας δίνει? Νομίζω ότι και στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπατε, και στο δεύτερο είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Ίσως να ήταν και θέμα τύχης στο πρώτο ημίχρονο που δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Εμείς όμως αυτό που θα κρατήσουμε είναι, όπως είπα και πριν, τα θετικά της υγεία. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες και στη συνέχεια πιστεύω ότι θα βάλουμε ακόμα περισσότερα γκολ. Το μόνο για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι ενδείξεις. Και ο στόχος φυσικά είναι η ετοιμότητα για την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση. Βάσει λοιπόν αυτών των ενδείξεων και με την εμπειρία την οποία έχεις, γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά την οποία είσαι στον ΠΑΟΚ, ούτε δεύτερη. Σε τι κατάσταση βλέπεις ότι βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι, όπως είπατε, το πρώτο παιχνίδι που έχουμε στο Champions League είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ίσως και το πιο σημαντικό για αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια καλή κατάσταση, αν και είναι προετοιμασία ακόμα, όπως είπα, υπάρχει κούραση αρκετή, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Αν κάποιος σε ρωτούσε ότι για αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή, την οποία υπάρχει η ομάδα ή βρίσκεται η ομάδα, σε τι ποσοστό ετοιμότητας βρίσκεται, τι θα έλεγες και σε ποιο πιστεύεις ότι θα βρίσκεται όταν θα ξεκινήσει, όταν θα πρέπει να είναι, όσο πιο έτοιμη μπορεί? Δεν μπορώ να πω κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό. Απλώς αυτό μπορώ να πω ότι η ομάδα βαδίζει καλά. Υπάρχει κούραση, φαίνεται. Αλλά με βάση την προπόνηση που κάνουμε και τη δουλειά που κάνουν όλα τα παιδιά, νομίζω ότι θα είναι έτοιμη στο Champions League, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και κάτι τελευταίο. Σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική στιγμή, την περσινή, πώς κρίνεις τον ΠΑΟΚ τον σημερινό? Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά, τελείως διαφορετικές ομάδες. Είναι διαφορετικός προπονητής, διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετικός γυμναστής. Είναι δύο τελείως διαφορετικές ομάδες. Εμείς αφήνουμε την περσινή τη χρονιά πίσω και κοιτάμε μπροστά να κάνουμε κάτι καλύτερο φέτος.